Είναι η στιγμή που η ομνία Χασάν Αλή υποδέχεται την αδερφή της και τα ανήψια της στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης. Χαμός. Μετά από ένα χαμό όμως όμορφα συναισθήματα. Η οικογένεια άφησε πίσω της τη φρίκη του εμφυλίου και ήρθε στο Ηράκλειο για να ενωθεί με τα αδέρφια της Μουφίντα, τον αδερφό της Χασάν Αλή Χασάν που ζει εδώ και 22 χρόνια στην πόλη και την αδερφή της Ομνία που μένει στο νησί από τα 15 της. Η 18χρονη Τάλα, ο 15χρονος Χαλίτη, η 13χρονη Ρήμ, ο 11χρονος Σουζιάντ και η 8χρονη Νούρ ζούσαν μαζί με τη μητέρα τους στο Χαρτούμ. Έχει δείξει η τηλεόραση πριν κάποιες μέρες μια εικόνα ενός σπιτιού, μια διαγώνια έτσι, που έχει τρυπήσει ρουκέτα. Αυτό ήταν το σπίτι τους. Με το φόβο του θανάτου να συνοδεύει τα βήματά τους, κατάφεραν να φτάσουν την περασμένη Τρίτη ως το στρατιωτικό αεροδρόμιο 60 χιλιόμετρα μακριά από το Χαρτούμ. Το αεροπλάνο απογειώθηκε τελικά την Τετάρτη για το Τζιμπουτί και από εκεί μέσω της γερμανικής πρεσβείας έφτασαν Φραγκφούρτη. Με απευθείας πτήση το βράδυ του Σαββάτου έφτασαν στον Νίκος Καζαντζάκης με τις αγκαλιές της οικογένειας να είναι ανοιχτές και έτοιμες να παλύνουν το φόβο. So you came here for my family here. Σε κριτικό έδαφος είναι και ο πατέρας Γεώργιος Μαυρίκος, ο κριτικός ιερέας που βρέθηκε στο σημείο 0 εγκλωβισμένος μέσα στη Μητρόπολη του Χαρτούμ μαζί με τον Μητροπολίτη Νουβίας και άλλους χριστιανούς. Δεν πιστεύω να ανικόλασε έτσι. Δεν πιστεύω να ανικόλασε έτσι. Για να πω ότι είναι το κόλαση. Θα είναι καλύτερα στην κόλαση από αυτό που ζούμε τώρα. Σε ελληνικό έδαφος πατούν και άλλοι Έλληνες του Σουδάν που δεν μπορούν να πιστέψουν πως σώθηκαν από την κόλαση του εμφυλίου. Προς το παρόν προσπαθούμε ακόμη να συνέλθουμε και να επιστρέψουμε στον κόσμο των ζωντανών. Γιατί ήταν πάρα πολύ δύσκολο και δεν το πιστεύουμε ότι ζούμε όλοι όσοι ήμασταν στη Μητρόπολη. Δεν πιστεύω ότι είμαι ζωντανή. Δηλαδή, μέχρι τώρα όλα αυτά με στοιχειώνουν. Τις εκρήξεις που ακούω και τις δυνατές φωνές και όλες αυτές τις βόμβες. It's so scary. And this is not, this is a human abuse. We cannot stand this. We need your prayers. Περιμένουμε κάθε τρόπο κάποιος να μας βγάλει από την Μητρόπολη επειδή ήμασταν εγκλωβισμένοι και δεν βλέπαμε το φως της ημέρας ούτε βγαίναμε έξω.